με ένα μέρος του στόλου και να ανανεώσουμε ένα άλλο μέρος. Όμως οι οδηγοί δεν φταίνουν σε τίποτα και το καταναλωτικό κοινό, οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι βεβαίως βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση κάθε μέρα αναμένοντας 3 λεωφορεία και βλέποντας 2 στην γραμμή, παραδείγματος χάρη, δεν φταίνουν σε τίποτα να εκτονώνουν αυτή τους την, αν θέλετε, αγωνία για να φτάσουν στις εργασίες τους, στους οδηγούς. Οι οδηγοί είναι και αυτοί, συνάνθρωποι μας, προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Εγώ τους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έκανα μια... Πώς τους βοηθάτε όμως? Πολύ σημαντική προσπάθεια το καλοκαίρι, ούτως ώστε να προσεγγίσουμε τα τεχνικά προβλήματα από κοντά, με όλη την διάθεση αλλά και την προσοχή που δώσαμε μέσα στα ίδια τα μαξοστάσια, για να δούμε ένα προς ένα τα προβλήματα. Τι είδαμε? Είδαμε ότι υπάρχει μία, αν θέλετε, έλλειψη, μία έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αμαξοστασίων όσο αφορά, ας πούμε, την εναπόθεση, την αποθήκευση των ανταλλακτικών. Υπάρχει δηλαδή ένα στόκ ανταλλακτικών σε κάποια αμαξοστάσια και σε κάποια άλλα δεν υπάρχει. Και όμως μεταξύ τους οι αμαξοστασιάρχες δεν έχουν τον απαιτούμενο συντονισμό να βοηθά ο ένας τον άλλον όπως θα πρέπει. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχει γίνει αντιληπτό από κάποιους ότι ο οργανισμός είναι ένα σώμα και όλοι μαζί αγωνιζόμαστε υπέρ του καταναλωτή και της συνανθρώπου μας. Mm-hmm. Δεν είναι μαγαζί το κάθε αμαξοστάσιο ξεχωριστά. Επίσης παρατήρησα ότι υπάρχουν ελλείψεις στις τεχνικές οδηγίες που θα έπρεπε να έχουν εκδοθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και εκδόθηκαν μέσα στο καλοκαίρι κάποιες από αυτές μετά από δική μας πίεση, για να γίνονται οι ανάλογες τεχνικές ενέργειες συντήρησης στα αυτοκίνητα. Είχαν μείνει, παραδείγματος χάρη, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, είχαν μείνει πάρα πολλά αυτοκίνητα χωρίς να κυκλοφορούν, επειδή δεν είχε γίνει συντήρηση στις δισκόπλακες, στα φρένα δηλαδή. Εκεί λοιπόν έπρεπε να δοθεί μια ανάλογη τεχνική οδηγία για αυτές τις συντηρήσεις. Δεν είχε δοθεί αυτή η τεχνική οδηγία και οι τεχνίτες από μόνοι τους δεν έπαιρναν την ευθύνη να κάνουν τη συντήρηση αυτή. Κύριε Μαυραγάνη, 92 λεωφορεία νομίζω έχει αποφασιστεί να βγουν στους δρόμους. Πότε θα βγουν? Έστω μια μικρή βοήθεια. Δεν λύνεται το πρόβλημα, αλλά πότε θα βγουν? Εννοείται, για τα καινούργια λεωφορεία εννοείται. Αν εννοείται για τα καινούργια λεωφορεία, ναι, την αγορά δηλαδή, την οποία θα μας βοηθήσει η περιφέρεια Αττικής με τα δικά της κονδύλια να κάνουμε, αυτό απαιτεί διαγωνισμό πρώτα και το διαγωνισμό θα το διενεργήσει η περιφέρεια Αττικής. Ωραία. Βεβαίως έχει ειδηθεί ήδη, να δούμε τι αλλάζει. Έχει δρομολογηθεί, 100 λεωφορεία ακόμα είναι κάτι πολύ σημαντικό, όμως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η βαθμιδόν επιδιόρθωση των λεωφορείων που ήδη υπάρχει στο στόκ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν λεωφορεία που με λίγες ενέργειες, και αυτό κάνουμε, προμηθευόμαστε νέα ανταλλακτικά. Δεν είχε γίνει προμήθεια ανταλλακτικών τους τελευταίους μήνες, είναι γεγονός αυτό. Προμηθευόμαστε λοιπόν ανταλλακτικά. Μέσα στον Αύγουστο δόθηκε από τη δική μου πλευρά η άμεση προτεραιότητα για την αγορά αυτών των ανταλλακτικών. Εκταμιεύθηκε ένα σημαντικό ποσό, περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ, για αγορά ανταλλακτικών από τον ΟΑΣΑ. Και νομίζω ότι τώρα είμαστε στη φάση της επιδιόρθωσης. Έχω την αίσθηση ότι τις επόμενες 15 ημέρες θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και περισσότερα λεωφορεία στον δρόμο. Και να πάμε τώρα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πότε τον περιμένουμε, θα κατατεθεί? Και το δεύτερο και βασικότερο, συνεχίζουμε να σκοτωνόμαστε στους δρόμους. Προχθές είχαμε το πολύ νεκρό στην Θεσσαλονίκη. Χθες η συνάντηση, οι μητέρες που έχουν χάσει τα παιδιά τους με τον Υπουργό Δικαιοσύνης συναντήθηκαν. Και απ' την άλλη, μαθαίνουμε, κύριε Μαυραγάνη, ότι θα μειωθούν τα πρόστιμα. Είναι αδιανόητο αυτό. Τις κυρίες αυτές τις είδα και εγώ εχθές στο περιθώριο διαφόρων άλλων συναντήσεων που είχα. Ποιος σας είπε ότι θα μειωθούν τα πρόστιμα? Για πέστε μας. Ποιος το είπε αυτό? Εγώ έχω διατρανώσει και μάλιστα έχω κατηγορηθεί ως ο αυστηρός, ας πούμε, του όλου πλέγματος, του πολιτικού πλέγματος που ασχολείται με αυτό το ζήτημα. Έχω διατρανώσει προς άλλες κατευθύνσεις ότι ειδικά στις περιπτώσεις των σημαντικών παραβάσεων, δηλαδή ενόπνευμα, κόκκινο, stop, υπερβολική ταχύτητα πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο, αυτά θα αυστηροποιηθούν και μάλιστα θα δοθεί η δυνατότητα πλέον, με ανάλογη τροποποίηση την οποία έχουμε ζητήσει και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Ποινικού Κώδικα, για βιωματικές ποινές. Δηλαδή, όποιος προξενεί ατύχημα με σοβαρή σωματική βλάβη ή ατύχημα με απώλεια ζωής, θα υποχρεώνεται από το δικαστήριο, μετά από κρίση των συνθηκών βεβαίως, να
προσφέρει τις υπηρεσίες του σε νοσοκομεία και ιδρύματα στους ανθρώπους αυτούς για να βιώνει ο ίδιος το κακό το οποίο έχει κάνει. Αφαίρεση διπλώματος. Η αφαίρεση διπλώματος θα επεκταθεί χρονικά. Η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας επίσης θα επεκταθεί χρονικά. Και όλο αυτό μαζί θα έχει και τη δυνατότητα, αυτό το οποίο είχα πει παλαιότερα, ως έσχατο μέτρο, εάν δεν αποδώσουν όλα τα προηγούμενα μέτρα, να πάμε και στα αναλογικά πρόστιμα. Αναλογικά. Ανάλογα με το εισόδημα, αυτό που έχει προτείνει. Εάν θα δοθεί η δυνατότητα να υπάρχει εξουσιοδότηση από τον νόμο με μια υπουργική απόφαση, ο υπουργός να αποφασίζει, εφόσον δεν έχουν αποδώσει τα μέτρα αυτά, να πάμε και σε αυτό το μέτρο. Αν δεν έχουν αποδώσει τα προηγούμενα μέτρα. Πότε θα τα δούμε όλα αυτά. Κοιτάξτε, με τον Υπουργό είμαστε στο τελικό στάδιο της σύνταξης του σχεδίου νόμου. Έχω την αίσθηση ότι μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες θα είμαστε ολοκληρωμένοι για να το παρουσιάσουμε. Mm-hmm. Υπάρχει κάποια ημερομηνία, κάτι πιο συγκεκριμένο στο χρόνο? Όχι, διότι διαβουλευόμαστε με διάφορες κοινωνικές ομάδες και θα πρέπει να το ολοκληρώσουμε το κύκλο της διαβούλευσης. Κύριε Μαυραγάνη, και ένα τελευταίο. Ξέρουμε ότι όταν πάρουμε μία κλίση, αν πάμε και την πληρώσουμε μέσα σε 10 μέρες, θα πληρώσουμε το μισό. Θα συνεχίσει να ισχύει αυτό? Ή θα έχουμε κάποιο Θα το δούμε. Όχι, μας αφήνετε ανάλογα, παραθυράκι δηλαδή. Θα το δούμε ανάλογα με, με την βαρύτητα της παραβίασης και με την αύξηση των προστήμων στις βαριές παραβιάσεις που θα κάνουμε. Συνδυαστικά, κύριε Υπουργέ, πολύ σύντομα, υπάρχει ένα νομικό ζήτημα σε ό,τι έχει να κάνει με την αμέλεια και τον ενδεχόμενο δόλο. Μάλιστα. Αυτό θα αλλάξει. Δηλαδή, αυτός που είναι μεθυσμένος, προφανώς έχει να κάνει με ενδεχόμενο δόλο. Όταν πίνεις ένα μπουκάλι ουίσκι και βγαίνεις στην παραλιακή, μέσα σου ξέρεις ότι μπορεί και να σκοτώσεις. Η άποψή μου είναι, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας στην εύστοχη ερώτησή σας, ότι πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο στην περιεκτικότητα στο αίμα του ινοπνεύματος θα πρέπει να θεωρείται ενδεχόμενος δόλος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε. Είστε καλά. Ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν. Και περιμένουμε επιστρέφουμε την κατάθεση. Πάμε στο πολιτικό μας πάνελ. Λοιπόν, καλή